Όχι, σας παρακαλώ. Εγώ έχω την αγωνία. Προσέξτε, εγώ έχω την αγωνία του ρολογιού στο μεταξύ. Βλέπω τα λεπτά να φεύγουν. Λοιπόν, κυρία Κατεβάνου, συγγνώμη. Να είστε καλά. Να διακόψω για να σας ακούσω. Λοιπόν, εγώ αυτό που λέω είναι ότι εμείς είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και λέμε ότι μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται με τη λογική αυτή που πάτε εσείς, δηλαδή ότι το χρέος είναι βιώσιμο και το μνημόνιο ευλογία, είναι καταστροφή. Αυτό και το λέτε αυτή... εσείς, το λέμε εμείς. Ευλογία το μνημόνιο δεν το είπε κανένας. Το είπε ο Πάγκαλος. Όχι. Το είπε ο κύριος Πάγκαλος. Λοιπόν, και εσείς λέγετε το μνημόνιο. Ο Κωνσταντόπουλος έχετε... και ο Αλαβάνος, ξέρετε τι. Εσείς έχετε πει αν το μνημόνιο δεν υπήρχε, θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Λοιπόν, εμείς λέμε ο κύριος Κατεβάνου, πείτε μου κάτι. Θέλετε να συναντηθεί ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σαμαρά? Διότι αν κάποιος θέλει να συναντηθεί προκειμένου να καταλήξει σε ένα σχέδιο για το καλό τη χώρα, δεν του λέει θέλω να έρθω να σου πω να σηκωθεί να φύγει. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να γίνει ένα συμβούλιο πώς το λένε, προέδρων κομμάτων, έτσι, πολιτικών αρχηγών, και να πάμε για εκλογές. Καλά, συγγνώμη, αυτό χρειάζεται θέλουμε. Να γίνει συμβούλιο για να πείτε τώρα, στο Σαμαρά να φύγει. Τώρα, αυτή τη συνάντηση... Μα το, έχει λογική αυτό. Να του ζητήσετε να σηκωθεί να φύγει. Δεν είναι να του ζητήσουμε να σηκωθεί να φύγει, είναι να του ζητήσουμε ότι το πράγμα δεν πάει άλλο, ότι πρέπει να οριστεί ορόσημο πότε θα μπουν οι εκλογές, να οριστεί. Το Βενιζέλο, γιατί δεν το θέλετε? Να συμφωνήσουμε. Γιατί σα έκανε ο Βενιζέλο και δεν το θέλετε? Λοιπόν, εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια συνάντηση. Θα με αφήσετε να λέω. Παρακαλώ, κύριε Κατριβάνου, γιατί δεν θέλετε τον κύριο Βενιζέλο στη συνάντηση? Τον κύριο Βενιζέλο, δεν έχουμε κάτι με τον κύριο Βενιζέλο. Λέμε το εξής, ότι εμείς θέλουμε μια συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς για να οριστεί η ατζέντα που βάζουμε. Όχι, όταν γίνει αυτή η συνάντηση, απλά τώρα με τον κύριο Σαμαρά θα πάμε με τον αυτός που εκπροσωπεί θεσμικά την κυβέρνηση, κύριο Σαμαράς. Δεν χρειαζόμαστε και τον κύριο Βενιζέλο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό, βέβαια, αποκλείεται από τις συζητήσεις σας τον κύριο Γιουριάδη. Δεν θέλετε να βρείτε τον κύριο Βενιζέλο. Θέλετε να μιλήσετε με την κυβέρνηση, αλλά μόνο πραγματικά απασχολεί τον κόσμο, θα έλεγα. Αν βγείτε πρώτο κόμμα και δεν έχετε την περίφημη αυτοδυναμία και χρειαστεί να καθίσετε να συζητήσετε για να σχηματίσετε κυβέρνηση συνασπισμού, πώς θα καθίσετε στον κύριο Βενιζέλο να συζητήσετε? Εμείς λέμε ότι όλες οι συζητήσεις θα γίνουν με βάση μια συγκεκριμένη ατζέντα. Και αυτή η ατζέντα λέει το εξής: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα προχωρήσει την ίδια μνημονιακή πολιτική. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Όχι, αυτό να το έχουμε. Γιατί όλα αυτά περί Μητρόπουλου κλπ. Εγκλωβίζουν. Το είπε ο κ. Τσίπρας χθες βράδυ. Κανένας δεν θα μας εγκλωβίσει στη μνημονική πολιτική. Όσον αφορά τον κ. Μητρόπουλο, θα σας απαντήσω, αν με αφήσετε μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να ήταν ένας ατυχές τρόπος να το διατυπώσει, αλλά αν το διαβάσετε. Αφήστε με πραγματικά. Ήταν στην εκπομπή. Αν το διαβάσετε. Αν το ρωτούσα συνεχώς, λέει γραμμή Τσίπρα, γραμμή κόμματος, και απαντούσα. Αν δεν βγάλουμε αυτοδυναμία. Πρέπει να βγει αυτοδυναμία. Γιατί αλλιώς είναι κίνδυνος. Βεβαίως. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει αυτοδυναμία. Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Δεν υπάρχει περίπτωση για να κάνετε μια ωραία κολοτούμπα για να ακολουθήσετε την μνημονιακή πολιτική. Εγώ με τον κύριο Μητρόπουλο έχω πολλές διαφωνίες σε διάφορα θέματα και αυτό είναι λογικό. Αλλά παντού ο κύριος Μητρόπουλος. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί έχουμε δημοκρατία. Γιατί συζητάμε. Γιατί έχουμε δημοκρατία. Παρακαλώ, αφήστε με. Παρακαλώ, κυρία Κατριβάνου, γιατί δεν έχετε διαφωνίες με τον κύριο Μητρόπουλο? Λέμε ότι μπορούμε να διαφωνούμε σε πράγματα με τον κύριο Μητρόπουλο. Τι σας ενοχλεί στον κύριο Μητρόπουλο? Όχι, μπορεί να έχουμε συζητήσουμε, θυμάμαι, σε νομοσχέδια είχαμε διαφωνίες κλπ. Αλλά ξέρω ότι όσον αφορά το μνημόνιο, είναι πολύ, ο λόγος του και η τοποθέτησή του είναι πάρα πολύ αντιμνημονιακή. Λοιπόν, αν δεν καταφέρετε να έχετε αυτοδυναμία. Τώρα, όσον αφορά την πολυγλωσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν καταφέρετε να έχετε αυτοδυναμία. Ναι, δεν υπάρχει. Και δεν συνασπιστείτε με άλλα κόμματα ακολουθώντας μια πολιτική που θα είναι προσαρμοσμένη στις μνημονιακές απαιτήσεις, όπως είπε ο κ. Μητρόπουλος. Ποια είναι η εναλλακτική? Αν δεν θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Κυρία Κατριβάνου, τι λέμε τώρα? Δεν θα σχηματίσετε κυβέρνηση άμα δεν έχετε, άμα μείνετε στο σκίζο τα μνημόνια. Τι θα κάνετε λοιπόν? Ο κόσμος θα μας ψηφίσει και θα βγει αυτοδυναμία. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάει, κυρία Τσαπανίδη. Ούτε εσείς το συζητάτε το αντίθετο σενάριο. Το Πασόκ είναι αντιδημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλάμε για ένα παρακαλώ. Δεν λέμε πάντως ότι οι θέσεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες. Όχι, το σενάριο το αρνητικό που σας ρωτώ ποιο θα είναι. Αν δεν έχουμε αυτό. Κυρία Κατριβάνου, λέει, κυρία παρακαλώ, κύριε Γκιουλέκα, να προλάβω αλλά... το χρόνο. Ναι, αν μπορείτε να μην με διαβρεμνεύετε, θα ήταν πάρα πολύ παρακαλώ. Απάντηση, κυρία Κατριβάνου, σε αυτό. Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κυβέρνηση με την ατζέντα που λέει όμως αλλαγή στο μνημόνιο. Θα τα καταφέρουμε. Και αν δεν τα καταφέρετε.
Ζητάμε την κινητοποίηση του λαού, λοιπόν, γιατί αυτό δεν θα γίνει μόνο και θα τα καταφέρουμε. Γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και άρα πιστεύουμε με όλα τα πόλια. Λοιπόν, ο Μητρόπουλος δεν είπε όχι στο. Είπε. Μισό λεπτό. Ένα σχόλιο μου επιτρέπετε. Μισό λεπτό, παρακαλώ, γιατί έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο από την ΕΡΣΤΑΤ. Παρακαλώ. Κύριε Γκόκα, στη συνάντηση που ξεκίνησε τώρα με.